Οι βραβευμένες για τις γευστικές προτάσεις στους καντίνες βρίσκονται στον Πειραιά και στο Αιγάλεο. Ο λόγος για το Street Story. Εκεί φτιάχνουν το πιο γευστικό και το πιο χορταστικό σάντουιτς. Η πρώτη ύλη είναι από παραγωγούς. Μάλιστα, αυτό που ξεχωρίζει και δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού είναι σάντουιτς με φιλέτο προβατίνας. Ναι, καλά ακούσατε και είδατε. Σάντουιτς με φιλέτο προβατίνας. Θα αντέξετε? Ψάχνω όλη την Αθήνα να βρω μια γυναίκα που να τρώει προβατίνα, λέει το καινούριο άσμα. Και πες ότι τη βρήκες. Πού θα την πας? Σου βρήκαμε που θα την πας. Στο Street είναι η μόνη καντίνα που κάνει βρώμικο με φιλέτο προβατίνας. Πάμε να δοκιμάσουμε, να δείτε κι εσείς τι τρώμε. Λαμπρό, είσαι η αιτία του κακού που ερχόμαστε και τρώμε την προβατίνα. Χαίρομαι. Τώρα την έβγαλες από τη... Αχνίζει, εδώ. Θα μας φτιάξει ένα βρώμικο με προβατίνα, βρώμικο, καθαρό. Καθαρό βρώμικο. Σαντουιτσάκι προβατίνα λοιπόν. Τι κάνεις εδώ πέρα? Σίγουρα κρεμμυδάκι. Ωραία. Ξεκινάμε διαιτητικά, ωραία. Με τη σαλάτα πρώτα. Θα στείλω και ένα μήνυμα στη διαιτολόγο μου την κυρία Λίλη. Βλέπετε ότι μέχρι στιγμής βάζουμε λαχανικά, κυρία Λίλη. Ντοματούλα. Ακολουθάμε να βάλουμε φετούλα. Ωραία. Με δυσκολία, γιατί είναι ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οποίος θα κάνει την πρώτη δοκιμή. Εσύ ψάχνεις μια γυναίκα που να τρώει προβατίνα σε όλη την Αθήνα? Την έχω βρει. Και φρόντισα και την παντρεύτηκα νωρίς. Φέτουλα. Εδώ βάλαμε και τη φέτα, πολύ ωραία. Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί είναι και νοικοκύρης, αλλά μας καλάει τα πλάνα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε εδώ στην προβατίνα. Την ψιλοκόβεις, Λαμπρό, ε? Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο? Να απλωθεί καλύτερα σε όλο το σάντουιτς και λόγω του κρέατος τρώγεται πιο εύκολα με την ψιλοκομμένη. Τι ζητάει ο κόσμος? Τη λατρεύει ο κόσμος, όχι απλά τη ζητάει, τη λατρεύει. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στην κουλτούρα μας η προβατίνα από τα άλλα κρέατα? Σίγουρα. Απλά αρχίσαμε να το καταλάβουμε. Εγώ μπορώ εντωμεταξύ να στείλω και άλλο μήνυμα στη διαιτολόγο μου στην κυρία Λίλη, δεν είναι αυτό που βλέπετε? Κρεατάκι. Πρωτεΐνη. Πατατούλες, να βάλουμε και λίγο άμυλο. Γιώργο, πώς το βλέπεις εσύ? Τουμπάνο. Αλατάκι. Εδώ μου χαλάς τη δίαιτα. Κέτσαπ και τι άλλο βάζεις? Δεν είναι κέτσαπ, είναι σος πιπεριάς. Έλα ρε φίλε, πόσο ψαχμένο είναι αυτό παιδί? Και σος γιαουρτιού. Συγγνώμη ρε Σιλάμπρο, θα κλείσει αυτό πράγμα τώρα. Θα προσπαθήσουμε. Τα πάντα γίνονται. Εδώ. Και στο τέλος για να το θέσουμε. Σαν μπουκέτα από λουλούδια το έχεις κάνει. Έτσι έκανα πρώτα σιγά μου στη γυναίκα μου. Και ρομαντικός. Γιώργο, πώς το βλέπεις? Ποιο είναι πιο όμορφο, ο Λάμπρος ή τι προβατίνα? Την αλήθεια. Προβατίνα. Ευχαριστώ. Και τι άλλα φτιάχνεις, τι άλλα μας έχεις φτιάξει εκεί, εδώ να μας τα δείξεις? Έχω σαντουιτσάκι με πανσετούλα και μπεργκεράκι με μπιφτέκι προβατίνας, πρόβιο. Καινούργια προσθήκη, πολύ ωραία κι αυτή. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή τα κορίτσια παίρνουν ας πούμε πιο πολύ μπέργκερ και τα αγόρια την προβατίνα? Ναι. Γενικότερα το πρόβατο είναι πιο αντρικό σπορ. Όχι ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που παίρνουν και γυναίκες προβατίνα. Οι γυναίκες προτιμάνε περισσότερο το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο πανέ που θα το βρείτε μόνο σε εμάς. Χειροποίητο το πούτι. Ό,τι και να μου λες, Γιώργο, εσύ το βλέπεις. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε στο Story Street, στο κατάστημα του Αιγάλεο. Θιβών και Καβάλα. Θιβών 174 και Καβάλα. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Μπραχάλης, μιλώντας στη ζούγκλα, τονίζει ότι έχει το πιο γευστικό βρώμικο, το πιο μοναδικό. Δεν έχει και άδικο εδώ που τα λέμε. Δημήτρης Μπραχάλης, ιδιοκτήτης του Street. Από ό,τι βλέπω, έχεις κάποια βραβεία από πίσω σου. Τι σημαίνουν αυτά τα βραβεία? Τα βραβεία αυτά τα έχουμε πάρει με την αξία μας, με τα προϊόντα μας. Είμαστε ποιοτικοί, έχουμε σωστό προϊόν. Δοκιμάσανε, μας δώσαν τα βραβεία και συνεχίζουμε για τρίτη χρονιά τώρα να βραβευόμαστε. Βραβεύεστε γιατί έχεις καινοτομίες στα σάντουιτς, είναι πολύ καθαρά το κρέας. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τα δικά σου σάντουιτς? Όλα αυτά που είπες, είναι και το κρέας μας πολύ καλό ποιοτικό και η καθαριότητα. Είμαστε μια καθαρή καντίνα, αλλά καθαρή.
Έχουμε ποιότητα σωστή και όλα αυτά μας βοηθήσαν να βραβευτούμε. Προβάρω με την προβατίνα, γιατί μας φαίνεται περίεργο φιλέτο προβατίνα. Εγώ, Γιώργο, δεν μπορώ να το φάω άλλο, το λέω. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μετά. Λοιπόν, ο Γιώργος θα το δοκιμάσει πρώτη φορά. Γιατί έρχομαστε στην καντίνα σου, για την προβατίνα, για την πανσέτα, γιατί? Όλα τα κρέατα μας είναι εξαιρετικά. Έχουμε φιλέτο προβατίνας, έχουμε μπιφτέκι προβατίνας, έχουμε πανσέτα, μπριζολιάκι χοιρινό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, καλαμάκι χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο. Και όλα τα κρέατα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Είναι αναλόγως το τι θες να φας και το τι σ' αρέσει. Μου είχες πει ότι τα κρέατα σου δεν είναι εισαγωγής, τα φέρνεις από Λάρισα. Από Λάρισα έρχονται τα κρέατά μας, δεν είναι εισαγωγής. Έχουμε δικό μας προμηθευτή και προμηθευόμαστε όλα τα κρέατα από τη Λάρισα. Οπότε η πρώτη ύλη είναι το πιο σημαντικό, ίσως. Ναι, ναι, όπως και τα ψωμιά μας, έχουμε δικό μας φούρναρι, είναι φρέσκα κάθε μέρα, δικιά μας συνταγή και φτιάχνονται καθημερινά με φρέσκο ψωμάκι. Ο κόσμος τι παίρνει συνήθως? Όλα τα κρέατα, αλλά πιο πολύ δουλεύει πανσέτα, προβατίνα πάρα πολύ, αλλά γενικότερα όλα τα κρέατα με μικρές διαφορές. Αυτή η καντίνα σίγουρα δεν είναι σαν τις άλλες. Μια ματιά στην βιτρίνα της αρκεί για να το καταλάβεις. Όλα τα κρεατικά της στάνουν από έναν παραγωγό από τη Λάρισα. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης Μπραχάλης μιλώντας στη Ζούγκλα. Και όλα είναι ολόφρυσκα μπροστά σου και μαγειρεύονται τη στιγμή της παραγγελίας σου. Είναι δηλαδή σαν να συνδυάζει ταβέρνα με καντίνα. Και σίγουρα εκεί θα βρεις πελώρια σάντουιτς και κλαμπ σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς, ενώ όλα τα κρέατα είναι λαχταριστά.